Λοιπόν, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι με τα τρολ. Φίλοι μου τρολάκηδες, σας έχω κανονικά γραμμένους. Καταλαβαίνετε που, ε? Α, μπράβο, δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνετε. Ό,τι και να κάνετε, δεν μ' αγγίζετε. Μπορεί να αγγίζετε τον παππού, πώς το λένε, μπορεί να αγγίζετε τον Χαγιέτ, μπορεί να αγγίζετε τον Μπαμπίνο, εμένα δεν μ' αγγίζετε. Εγώ σας έχω για πλάκα. Και το καλαμπούριζω κι εγώ. Δεν παραμπαίνετε σαν τρολ με διαφορετικά ονόματα κάθε και τρεις και λίγο. Δεν με χαλάει καθόλου. Καθόλου δεν με χαλάει. Και ξέρετε γιατί δεν με χαλάει? Γιατί πίσω από μια οθόνη είστε μάγκες, αλλά άμα βγείτε έξω, φοβάστε να περάσετε από μια πλευρά του δρόμου απέναντι στην άλλη. Τόσο γεροκλανιάδες είστε. Είστε τα παιδάκια που δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας. Και είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε έναν υπολογιστή ή σε ένα κινητό από πίσω. Και όταν θα βγείτε έξω στον κόσμο, είστε χεσμένοι από το φόβο σας. Τέτοια άτομα είστε. Εσείς οι τρολ. Το καταλαβαίνετε? Εντάξει. Να ξυγιόμαστε. Τώρα θα περάσω εγώ την πετονιά μου στους μηχανισμούς, γιατί θα πάω για ψάρεμα το βράδυ, όπως είπα. Και θα κάνουμε και μια κουβεντούλα ταυτόχρονα με τους τρολ. Τώρα αυτοί, ρε παιδιά, είναι 500 μέτρα, μας τρελάνουνε, είναι δυνατόν? Και πού είναι η άκρη του? Συνήθως έχουν μια άκρη έξω για να μην το μπερδεύεις. Καταλάβετε καλά μου τρολάκια? Κατάλαβες, φίλε μου Βάιε, που από χθες σε λέω κάνε μου έτοιμα στο Facebook με το κανονικό σου το προφίλ, να δω το προφίλ σου, να δω τη φάτσα σου, να δω τους φίλους σου, να δω καμιά φωτογραφία σου, κάνα βιντεάκι σου, κάμια ανακοίνωσή σου, να πιστώ ότι είναι όντως το προφίλ σου και ότι όντως είσαι εσύ, και από εκεί και πέρα, φίλε, ό,τι θέλεις, μπες μέσα, μέχρι και moderator να σε κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από εδώ και πέρα έτσι θα λειτουργώ. Αυτά που ξέρετε θα τα ξεχάσετε. Πρώτα γνωριμία μέσω Facebook με το κανονικό σας το προφίλ, και από εκεί και πέρα θα έχετε να κάνετε με τον Johnny the Fox. Και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μπαίνετε και να τρολάρετε σε ένα δικό μου κανάλι. Έχετε το δικαίωμα. Δεν λέω ότι δεν έχετε το δικαίωμα, ότι μπορώ να σας τοπογραφήσω. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σας μπανάρω. Ή να μην ασχολούμαι καθόλου με εσάς. Να πάτε να γράφετε εκεί πέρα, έτσι λέω, εσύ τα βλέπεις και άλλοι 5-6 σε όλη την Ελλάδα. Πόσα τρολ είστε που δεν έχετε τι να κάνετε? Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σου λέω, Βάιε, από χθες, κάνε μου έτοιμα στο Facebook να δω ποιος είσαι, και από εκεί και πέρα μέχρι το τηλέφωνο μου θα σου δώσω να μιλάμε. Από τη στιγμή που σε βασίζομαι και ξέρω ποιος είσαι. Δεν το έκανες όμως αυτό. Τώρα σε ένα, όχι live, σε μια παρουσίαση που έκανα, μπήκες μέσα και έγραφες να ασχοληθώ με τον Μπαμπίνο. Όχι, ρε φίλε, δεν σου κάνω τη χάρη να ασχοληθώ με τον Μπαμπίνο, επειδή είσαι τρολ. Γιατί να ασχοληθώ με τον Μπαμπίνο? Δεν έχω καμιά δουλειά με τον Μπαμπίνο. Ούτε στα μαχαίρια είμαστε, ούτε κολλητοί φίλοι είμαστε, ούτε στρατό πήγαμε μαζί. Για ποιο λόγο να ασχοληθώ μαζί του? Ούτε ταιριάζουν τα χνότα μας, να σου το πω έτσι. Ωραία. Ούτε αυτός που κάνει τα ψεύτικα donate, ντε και καλά, ότι χαρίζει 10 ευρώ και 5 ευρώ. Ο Άρματα. Ωραία. Αυτά σε άλλους YouTuber να τα κάνετε, όχι σε μένα. Εγώ σας έχω αποδείξει. Θα καρφωθούν και όλα οι τρελοί. Εγώ σας έχω αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ότι έχω καλές σχέσεις με τη σήμανση, με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όπως μέσα σε δευτερόλεπτα έμαθα όλα τα στοιχεία αυτού που είναι στα Άρματα, που κάνει ψεύτικα donate. Τι ρόλο βαράει, τι έχει πάρει και αν συνεχίζει να παίρνει ακόμα στη ζωή του αυτό το άτομο, ο οποίος είναι και συνονόματός μου, ο οποίος έχει κάνει και στη Γερμανία μερικά χρόνια, δεν τον άντεξε η ίδια Γερμανία και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα με τι ασχολείται? Ψιστήρι, δεν ξέρω, ό,τι θέλει ας κάνει, δεν με ενδιαφέρει.
αρκεί να μην μου το παίζει μάγκας. Και χθες με ειδοποίησε η σήμανση, γιατί τα ψάχνω αυτά, όλους σας ξέρω, όλους σας ξέρω. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Έτσι Γιάννη, έτσι Βασιλιά, έτσι καταλαβαίνεις, ναι, και μια κοπελίτσα εδώ που έχει εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, κανάλι, γνωστή σου. Χθες που βγήκες σε κάποιο live κάποιου παππού, έτσι, και τα λέγατε εκεί, φαινόσουν, ε, νομίζεις, δεν ξέρω εγώ ποιος είσαι. Ρε κούνια που σας κούναγε, ρε. Ρε, με μένα έχετε να κάνετε, ρε. Ρε, έτσι σας παίζω, μαριονέτες, για πλάκα σας έχω. Απλά δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σας, ρε. Τι ασχοληθώ, ρε. Τι ασχοληθώ με ανθρώπους που είναι γεροκλανιάδες, που φοβούνται τη σκιά τους, που κάνουν το μάγκα πίσω από μια κάμερα, πίσω από μια οθόνη, πίσω από ένα κινητό. Τέτοιοι μάγκες είστε, ε. 25 θέλω σαν εσάς, ρε. Να μου χαδείτε παλιοτρόλια. Άντε ασχοληθείτε, πάντε βγάλετε κανένα μεροκάμα τώρα. Άντε πάντε σκοτείτε, πάντε φαντάρι να πούμε, να μάθετε, να φυλάξετε λίγο σκοπιά, αύριο μεθαύριο θα έχουμε πόλεμο να πούμε. Εσείς θα πολεμήσετε, ρε. Εσείς θα σώσετε το κράτος. Τι να σας πω, ρε. Τι να σας πω, ρε. Άλλη δουλειά δεν έχετε. Δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε, ρε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο μέσα είστε. Κι εγώ με το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά έχω το σκοπό μου. Κάνω έργο. Κάνω το χόμπι μου. Εσύ τι κάνεις. Ψεύτηκα donate. Τι donate κάνεις, ρε φίλε, και εγώ νομίζω έφαγα παπά. Το πρώτο donate που έκανες εκεί, η αλήθεια είναι ότι δεν ψηλιάστηκα. Πρώτη φορά μπήκες με το όνομα Στάρματα, φίλε Γιάννη. Τη δεύτερη μέρα ξανά, την τρίτη ξανά. Λέω, όχι, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Αυτός είναι τρολ και γερό τρολ. Λέω, άστο να βάζει λεφτά και ας είναι ό,τι θέλει και ας με βρίζει. Βάζει χθες ένα δεκάρικο, βάζει ακόμα ένα νάσο, ένα βουλάκι, το οποίο όπως στέλνει ο καθένας ένα μήνυμα με 5-6 φατσούλες ή με 5-6 καρδούλες ή με 5-6 χεράκια, έτσι, έχει ένα λογότυπο στάνταρ και στα σχόλια, αντί να βάλει να γράψει αυτό που θέλει να γράψει, βάζει αυτό το τέτοιο και φαίνεται σαν donate. Ψεύτικο, δεν είναι donate. Άμα δείτε το λογαριασμό μου, δεν μπήκε κανένα φράγκο μέσα. Περίμενα εγώ από τον Άρματα να πάρω donate. 3 donate έχω πάρει όλα και όλα και από άτομα που είναι γνωστοί μου, που τους ξέρω, που τους έχω δει. Και αν δεν τους έχω βρεθεί μαζί τους, έχω δει το προφίλ τους, ρε φίλε. Όταν μπαίνεις στο προφίλ κάποιου, καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Σαν τον πάντερ που έκανε ένα προφίλ με 2 κλεμμένες φωτογραφίες και από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Δεν δέχομαι τέτοια προφίλ, ρε παιδιά, καταλάβετε το. Καταλάβετε το. Πάτερ Ιερόθεος έκανε ένα καινούριο προφίλ χτες, μπήκα μέσα, μέχρι και τα παιδιά του είχε, το αυτοκίνητό του είχε, από εκκλησία φωτογραφίες, ο ίδιος που έψελνε, που κήρυτε το λόγο του. Γεμάτο, με φίλους, προφίλ, αυτά είναι αληθινά προφίλ. Αυτά πιστεύω. Όσο και να παίζετε, δεν θα κερδίσετε τίποτα. Τρολάκια, το καταλάβατε. Και ο συγκεκριμένος ο Γιάννης, αυτός, ο Άρματας, έγραψε, το έχω τώρα βαριέμαι να μην μόνο μέσα στο δείξω, έστειλε μήνυμα σε κάποιο live και λέει, έκανα, λέει, donate στο Johnny the Fox, στον Καναρινάκια, όχι στον Johnny Fox, έκανα 10 ευρώ donate στον Καναρινάκια και παιδιά, με μπάναρε, πάμε να μαζευτούμε όλα τα τρολ, να τον ζαλίζουμε τα ούμπαλα. Έτσι ακριβώς έγραψε, παιδιά. Φανταστείτε πόσο τρόμπες είναι, πόσο γεροκλανιάδες και πόσο αδελφούλες. Ενώ το ήξερα από πριν, χθες μετά το 10 ευρώ donate, αρχίζω να λέω κάτι, να το βγάλω στη φόρα, γιατί πριν τις 4 μέρες, αν θυμάστε, στο live είπα, παιδιά, για να δούμε, θα μπει ο Άρματας να κάνει donate. Ο τρολ. Και με λένε, άλλη τι εννοείς, λέω, θα δείτε. Δεν έτυχε να μπει εκείνη τη μέρα, γι' αυτό δεν το έκανα θέμα εκείνη τη μέρα, το ήξερα όμως. Και στο καπάκι χθες που είδε ότι δεν τον έδινα σημασία και ντεμέκ, ω, σε ευχαριστώ, 10 ευρώ, να είσαι καλά, ηρωνικά εγώ, με γράφει κάτι για σούφρα, αν το θυμάστε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, εννοούσε τη δικιά μου τη σούφρα, αλλά εγώ από ό,τι τις πληροφορίες που έχω πάρει, αυτός έχει πρόβλημα σούφρας, παιδιά. Έτσι, που ξέρετε, ότι είμαι γνήσιος και τα παιχθάνω με αυτά. 100% γνήσιος άντρας. Εννοούσε για τη δικιά του τη σούφρα, ο λεγάμενος. Σε ξέρω, ρε φίλε,
το όνομά σου, το επίθετό σου, πού μένεις, ξέρω τα πάντα. Για τη Γερμανία δεν ξέρω. Για τη φίλη εδώ που έχει ένα χαζό κανάλι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πατριώτησα, δεν ξέρω. Τη σχέση σου που έχεις με κάποιον ηλικιωμένο. Γι' αυτό σας λέω. Όποιος θέλει να μπαίνει, να λέει τη γνώμη του, να μου πηγαίνει κόντρα με ωραίο τρόπο, αν δεν συμφωνεί κάπου, θα το δεχτώ και θα πω ναι ρε φίλε, για ποιο λόγο δεν σου άρεσε αυτό. Και θα μου πει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και να πω ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Να μπείτε με τα κανονικά σας ονόματα, όμορφα και ωραία, και ό,τι πρόβλημα έχετε, ό,τι παράπονο να το πείτε ελεύθερα. Όλοι οι συνδρομητές που είναι φίλοι μου ξέρουν τι άνθρωπος είμαι. Και πάρα πολλοί από εσάς το καταλαβαίνουν και μετά αλλάζουν το όνομά τους και μπαίνουν κανονικά σαν συνδρομητές και μπαίνουν και στα live. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος, εντάξει ρε παιδί μου, ανεβάζει κάποια live, μας ενημερώνει για τα καναρίνια, για το ψάρεμα, για τη μουσική, διάφορα πράγματα. Δεν κάνει κάτι κακό. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Και αλλάζουν στο καπάκι τη σκέψη τους και λένε, όχι ρε παιδιά, θα αλλάξω όντως όνομα και θα πω με το κανονικό μου όνομα, έτσι, Παντελονάτος, και θα μπω μέσα να γουστάρω, να τον βλέπω, γιατί τον γουστάρω τον άνθρωπο. Με το να είσαι τρόλ και να μπαίνεις μέσα, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Σε δίνει, σε πληρώνει κανένας ρε φίλε. Να στο πω αλλιώς. Δηλαδή βρίζεις εμένα, έτσι. Τι καταλαβαίνεις. Νευρίασα εγώ, συγκινητικά, φοβήθηκα. Όχι. Άρα εσύ έχεις το πρόβλημα. Τρως την ώρα σου τσάπα. Έπρεπε να το καταλάβεις. Ωραία. Να εξηγιόμαστε και να αγαπιόμαστε. Ωραία πράγματα. Θέλω συνδρομητές οι οποίοι να είναι φίλοι. Όχι συνδρομητές, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη. Φίλους θέλω. Το έχω αποδείξει. Από Αθήνα έρχεται ο άλλος για να ψαρέψουμε. Και ξέρετε τι, δεν ξέρει να ψαρεύει, δεν του αρέσει το ψάρεμα. Γιάννη, θέλω να έρθω. Σε βλέπω δύο χρόνια. Θέλω να έρθω να γνωριστώ, να σε γνωρίσω από κοντά. Και θα έρθει από Αθήνα το παιδί, το καταλαβαίνεις, φίλε. Βασιλιά, Γιάννη, πώς σε λένε, με 150 ονόματα τρώω. Όλα τα ξέρω τα ονόματά σου. Τα έχει δώσει όλα, ασφάλεια. Όλα. Γιατί έχω καλή σχέση με την ασφάλεια, φίλε μου. Τα πάντα γνωρίζω. Και το YouTube με σέβεται. Με παρασέβεται. Και να σου πω και κάτι. Από ειδικά μηνύματα που μου στέλνει το YouTube, με θεωρεί τον καλύτερο YouTuber στην Ελλάδα. Το ίδιο το YouTube. Και θα στο αποδείξω δείχνοντας αυτά τα μηνύματα που με στέλνει το ίδιο το YouTube. Έτσι μου λέει. Σας λέω αυτό που μου στέλνουν. Το μεγαλύτερο ποικίλες κανάλι, μου λένε, έχεις. Πας πολύ καλά, είσαι αληθινός, μπαίνουν οι καλύτερες διαφημίσεις, οι πιο σοβαρές στο κανάλι σου. Οι ίδιοι μου το λένε. Και δεν θα με στηρίξουν αυτοί οι άνθρωποι, ή δεν θα με στηρίξει η σήμανση που τα έχουν και καλά μαζί τους. Γι' αυτό σας λέω, μην παίζετε ρε παιδιά. Θέλετε να μπείτε στο κανάλι, στα live, να γουστάρουμε, να πούμε τη βλακία μας, να βρίσουμε κιόλα. Έτσι, όμορφες βρισκές, όχι να πούμε Χριστούς και Παναγίες. Να πούμε, έχεις αντίρρηση, θες να πάμε να μου πας κόντρα, να μου πας ρε φίλε. Εγώ σηκώνω τον αντίλογο, εγώ δώσε μου αντίλογο. Μπορεί να συμφωνώ μαζί σου σε κάτι, 1000%, αλλά για πείσμα θα σου πάω κόντρα, γιατί μου αρέσει ο αντίλογος. Αλλά με όμορφο τρόπο, έτσι. Όχι σαν αυτά τα χαζά, τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε εσείς. Έτσι, η ζωή είναι μικρή ρε φίλε. Σε 2-3 χρόνια θα σκέφτεσαι και θα λες τι έκανα, τι βλακίες έκανα, έμπαινα μέσα και έβριζα και έκανα και έκανα και τρώω και έμπαινα και μετά άλλο όνομα, άλλαζα το όνομα, έκανα εκεί, έκανα ψεύτικα donate. Και τι κέρδισες ρε φίλε. Άντε, τι κέρδισες, πες μου. Άντε, ας κάνω εγώ τώρα τις πετονιές μου να γεμίσω, γιατί είναι άδειο. Άδειο και ο μηχανισμός διαμαρτύρεται, θέλει να φάει. Να γεμίσει, γιατί πρέπει να βγάλουμε τσιπούρες σήμερα. Ωραία. Άντε, φιλάκια καλά μου, παιδιά, να είστε καλά.